Με μεγάλη χαρά και αισιοδοξία υποδέχθηκαν στα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας τις δόσεις για το εμβόλιο αντιμετώπισης του κορονοϊού. Στο νοσοκομείο Καλαμάτας έφτασαν 435 δόσεις του εμβολίου και 100 δόσεις πήγαν στο νοσοκομείο Κυπαρισίας. Μάλιστα, έγιναν οι πρώτοι 50 εμβολιασμοί σε γιατρούς και νοσηλευτές. Όλη αυτή η διαδικασία εκτιμούμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα έλεγα, μέχρι τις 20 Γενάρη. Οπότε από εκεί και πέρα έχει προγραμματιστεί να μπούμε στη διαδικασία εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού της χώρας. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή των υγειονομικών. Η συμμετοχή των γιατρών μας ξεπερνά το 70%. Παραμένουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Είμαστε δύο εμβολιαστικά κέντρα. Θα ολοκληρώσουμε εντός του χρόνου όλα τις δόσεις των εμβολίων που μας έχουν δοθεί. Και φυσικά θα παραμείνουμε στη διάσταση της πολιτείας και της κοινωνίας για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτελεστούν οι εμβολιασμοί της κοινότητας του πληθυσμού. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, 20 Ιανουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί στο υγειονομικό προσωπικό και μετά θα ξεκινήσουν να εμβολιάζονται οι ευπαθείς ομάδες 85 ετών και άνω. Το σχέδιο Ελευθερία ξεκίνησε. Βλέπετε, η ισχύ εν τη ενός, είμαστε όλοι μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, έχει τελειώσει και ο Μεσσηνιακός πόλεμος μεταξύ Σπάρτης και Καλαμάτας. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να αυτό το σχέδιο να προχωρήσει δυναμικά όπως έχουμε σχεδιάσει. Το όπλο για να βγούμε νικητές από αυτό το πόλεμο βρέθηκε. Είναι αυτό το εμβόλιο και είναι κυριολεκτικά στο χέρι μας, στο μπράτσο μας συγκεκριμένα, να το πάρουμε και να βγούμε νικητές. Το εμβόλιο αποτελεί ένα δώρο της επιστημονικής κοινότητας προς την ανθρωπότητα. Μπορεί ο εμβολιασμός να μην είναι υποχρεωτικός, είναι όμως αναγκαίος. Αναγκαίος για να τελειώσουμε αυτόν τον εφιάλτη που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Και στην Κυπαρισία εμβολιάστηκαν την πρώτη μέρα 50 υγειονομικοί και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν το ίδιο πρόγραμμα. Ένα σημαντικό ποσοστό των υγειονομικών έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το εμβόλιο. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη η οποία άλλαξε την πορεία νοσημάτων. Ελπίζω και εύχομαι ειλικρινά και το παρόν νόσημα το οποίο μας έχει ταλανίσει σαν χώρα να αλλάξει η πορεία του μετά τον εμβολιασμό. Σήμερα ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ αισιόδοξη. Σε λίγους μήνες όλο αυτό θα είναι ένας κακός εφιάλτης και θα μπορούμε να αγκαλιάσουμε πάλι τους ανθρώπους μας. Οι αρμόδιοι καθησυχάζουν τους πολίτες και αναφέρουν πως δεν υπάρχουν ελλείψεις στα νοσοκομεία και πως όλα λειτουργούν βάσει του προγράμματος που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.